γειτονιά σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή του ελληνισμού, τον Αρχιμίδη, τον οποίο λίγο πολύ όλοι έχουν γνωστάρει. Ο Αρχιμίδης γεννήθηκε στις Σιρακούσες γύρω στο 287 π.Χ. Πριν μιλήσουμε για τον Αρχιμίδη, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον πάτρονά του και τον συγγενή του, θείος του, ας πούμε, ο οποίος ήταν και αυτός επίσης μια πολύ μεγάλη μορφή. Αυτός ονομάζεται ο Ιέρωνας ο Δεύτερος. Οι Σιρακούσες ήταν μια πανίσχυρη αποικία της Κορίνθου, η οποία ιδρύθηκε γύρω στο 735, αν δεν θυμάμαι καλά, από Κορίνθιους. Έγινε η πιο ισχυρή πόλη της Μάγνα Κρέτσια, δηλαδή των ελληνικών πόλεων της Νότιας Ιταλίας. Άλλες ισχυρές πόλεις ήταν ο Ακράγαντας, ο Τάραντας, το Ρίγιο, ο Λοκρή κτλ. Οι Σιρακούσες, η οποία ήταν μια πάμπλουτη και πανίσχυρη και πολυπληθής πόλη, δυστυχώς είχε την ατυχία να υποφέρει από σκληρούς τύραννους. Ένας από αυτούς ήταν ο Γέρονας. Ένας από αυτούς ήταν ο Γέρονας ο Α, όχι ο δεύτερος, που θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Διονύσιος ο Α, ο δεύτερος, Φωνιάδας. Τον κόσμο του τον σκοτώνανε με το πικυφί. Δηλαδή, ο λαός είχε να επαναστρήσει κατά τη Διονύση του Α. Έστειλε 1200 καμπανούς μισθοφόρους μετά από τους ύπους, σπάξανε τον κόσμο μέσα στα χωράφια. Ο Αγαθοκλής, ο Πύρος, θεωρείται ένας από τους τυράννους. Λοιπόν, λίγα χρόνια ακριβώς, όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Πύρο, τον υπηρώτη, τον Μολοσσό Βασιλέα, το 275 στη μάχη του Πενεβέντου, λίγο μετά, εμφανίζεται ο Ιέρωνας ο Δεύτερος, αναγκύρισεται στρατηγός από τους Σιρακουσίους, παντρεύεται την κόρη από την Πλούσιου, του Λεπτίνη, και αυτός πολέμησε τους Μαμερτίνους. Οι Μαμερτίνοι είναι ένα Ιταλικό φύλλο, τους οποίους είχε πάρει ως μισθοφόρους αρχικά ο Αγαθοκλής, αυτός ο απέσιος τύραννος των Σιρακουσών. Οι Μαμερτίνοι κάναν το εξής. Ενώ μπήκανε φιλικά σε μια ελληνική πόλη, τη Μεσίνη, η Μεσίνη είναι ακριβώς στο στενό, το τρίγωνο που κάνει η Σιρακούση και απέναντι είναι το Γύριο, το Ρίγιο, η Σκύλα και η Χάραβη της μυθολογίας, τέλος πάντων, η ελληνική πόλη αυτή η Μεσίνη, πήγανε μέσα αρχικά ως φίλοι και τι κάνανε αυτοί οι μισθοφόροι, οι Μαμερτίνοι, σφάξαν τους άντρες και πήραν τις γυναίκες και τα παιδιά για δικά τους. Αυτούς πολέμησε επιτυχία ο Ιέρωνας ο Δεύτερος και αφού ο κόσμος χάρηκε τόσο πολύ που τους νίκησε, τους επέταξε αυτούς τους Μεσίνη, τους Μαμερτίνους, Μαμερτίνοι λέγονται από τον Άρη. Από τον Μάς, λοιπόν. Τον ανακήρυξε δικτάτορα. Και ο Ιέρωνας κράτησε αυτή τη θέση για 50 χρόνια περίπου. Δηλαδή από το 274 εκεί μέχρι το 214. 50 χρόνια ακριβώς ήταν ο πιο δημοκρατικά, ήταν ας πούμε ένας δημοκρατικά εκλεγμένος δικτάτορας. Αν το πείτε. Πες είναι μια χούντα η οποία είναι εκλεγμένη από τον λαό. Ένας δικτάτορας εκλεγμένος από τον λαό, αγαπητός από τον λαό, που πρόσφερε τα πάντα στον λαό. Ο Ιέρωνας ο Δεύτερος. Συγγενής του Αρχιμίδη, θείος του ας πούμε. Και ήταν και σχετικά νεαρός ο Ιέρωνας όταν έλαβε την εξουσία. Δηλαδή θα ήταν γύρω 20 χρονών, 21 το πολύ. Ο Αρχιμίδης όταν έλαβε την εξουσία, ο Ιέρωνας θα ήταν γύρω σε 12 ετών. Επίσης, λίγα χρόνια αργότερα, το 264, ο Ιέρωνας συμμάχησε, έχει σημασία αυτό, συμμάχησε με τους Καρχιδόνιους, τους Φοίνικες, εναντίον των Ρωμαίων, οι οποίοι οι Ρωμαίοι στήριξαν τους Μαμερτίνους. Δόθηκε μία μάχη στη Μεσίνη και ο Ρωμαίος ύπατος Άπιος Κλώδιας, αυτός νίκησε και τους Καρχιδόνιους, Φοίνικες και τους Σιρακούσιους. Ακολούθησε μια πολύ σύντομη πολιορκία των Σιρακουσών και τότε ο Ιέρωνας ήρθε σε συνεννόηση με τους Ρωμαίους και έγινε ο πιο πιστός τους δορυφόρος. Έγινε ένα είδος υποτηρής βασιλιάς. Ξέρετε τι είναι η διαφορά του κανονικού βασιλιά και του υποτηρή βασιλιά. Ο υποτηρής βασιλιάς είναι μια μαριονέτα, τον οποίο ελέγχει η Ρωμαϊκή Σύγκλητος. Είναι παντοδύναμος στο λαό του, κάνει ό,τι θέλει, αλλά ελέγχεται από τη Σύγκλητο. Αυτός πρόσφερε κάθε τρεις και λίγο τρόφιμα στους Ρωμαίους. Σιτηρά. Η Σικελία, μην ξεχνάτε, ήταν η συντραποθήκη της Μεσογείου, έτσι, όπως και η Αίγυπτος, η Σικελία. Και γι' αυτό η Σιρακούση ήταν η πιο πλούσια πόλη. Ακριβώς όταν έγινε αυτή η σύμπραξη Ρωμαίων και Σιρακουσίων, οι Σιρακούσες άνθησαν ακόμη περισσότερο. Από ότι ήταν ήδη πάντου την πόλη, μην ξεχνάμε, η Σιρακούση ήταν η πόλη η οποία ανήγησε τους Αθηναίους. Το 313 οι Αθηναίοι πάθαν πανελλοθρία στις Σιρακούσες. Η Σπάρτη, η Κόρινθος, η Περσική Αυτοκρατορία δεν ήταν ικανοί να νικήσουν την Αθήνα και οι Σιρακούς το κάνανε. Άρα με αυτή τη σύμπραξη που έκανε ο Άπιος Κλώδιας μαζί με τον Γέρονα, οι Σιρακούς έγιναν ακόμα πιο πλούσιοι. Τώρα ερχόμαστε στον ίδιο τον Αρχιμίδη.
Σας έχω βάλει απλά στο πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε ο Αρχιμίδης. Ένας καλός δικτάτορας, ηγεμόνας, ο ιέρωνας, σύμμαχος και υποτελής της Ρώμης. Και μια πόλη που ανθεί. Ο ιέρωνας είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρηματοδότησε και εξουσιοδότησε όλες τις εφευρέσεις του Αρχιμίδη, τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Ο ιέρωνας είναι ο άνθρωπος ο οποίος διάταξε τον, έστειλε τον Αρχιμίδη να σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια στους καλύτερους μαθηματικούς της εποχής του. Μην ξεχνάμε ότι η Αλεξάνδρεια, τον Πτολεμαίο, τότε ήταν ο Πτολεμαίος ο δεύτερος, ο φιλάδελφος. Ήταν η εποχή, ήταν η εποχή που ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη περίπου. Στην Αλεξάνδρεια, με τον δεύτερο Πτολεμαίο, περίπου τότε. Συμμαθητές του Αρχιμίδη ήταν ο Κόνων ο Σάμιος, μεγάλη μορφή, και ο Ερατοσθένης ο Κυριναίος, και αυτός πολύ σημαντικός μαθηματικός. Και κάποια στιγμή, δεν είναι σίγουρο ακριβώς πότε, επιστρέφει στις Σιρακούσες, γεμάτος γνώσης και τα πτυχία και τη γνώση που είχε πάρει από τους Έλληνες, Αλεξανδρούς και τους ντόπιους Αιγυπτίους. Λοιπόν, μια από τις πρώτες εφευρέσεις, η οποία λίγο πολύ είναι γνωστή, το αναφέρει ένας Ρωμαίος ο αρχιτέκτονας ο Βιτρούβιος στο έργο του, είναι η γνωστή ιστορία με την κορώνα, με τη χρυσή κορώνα. Ο ιέρωνας είχε εξουσιοδοτήσει έναν χρυσοχώρο να του κατασκευάσει έναν στέμμα. Αλλά υποπτεύθηκε για κάποιο λόγο ο ιέρωνας ότι αυτή η κορώνα δεν ήταν γνήσια, είχε νοθεύσει ένα τμήμα από το. Ήταν ασημένια κατά κρύβο, όχι χρυσή. Είχε νοθεύσει ένα μέρος από αυτού του ασημείου. Με πιο φθηνά μέταλλα. Και ανάθεσε στον Αρχιμίδη να δει αν όντως αυτή η κορώνα είναι γνήσια, ατόφια ή είναι νοθευμένη. Αλλά θα το κάνεις αυτό χωρίς να κατασέψεις την κορώνα. Δηλαδή, όταν κατασέψεις την κορώνα, ποιο είναι το νόημα να τη φοράω αυτή την κορώνα, έτσι. Και σκεφτόταν ο Αρχιμίδης για αρκετό καιρό, όπως έχει κάνει. Και η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Καθόταν μία μέρα στο μπάνιο του και διαπίστωσε ότι καθώς ο ίδιος ξάπλωνε στο μπάνιο, σώζε στο μπάνιο, έτσι, στη μαγιά, ξάπλωνε, το βάρος του ίδιου του κορμί του ανέβαζε τη στάχτη του νερού. Και μόλις το αντιλήφθηκε αυτό το απλό πράγμα, πήγαινε έξω ο γυμνός στους δρόμους, στους Σαρακουσών και φώναζε ναι, έβρικα, έβρικα, έβρικα. Και όλοι νόμισαν πως ο Αρχιμίδης είχε τρελαθεί. Σου είναι γυμνός ο άνθρωπος, ένας γέρος γυμνός με τα μουσια, με τα αυτά, βρεμένος και να φωνάζει έβρικα, φωνάξε και οι γυναίκες. Επιστρέφει σύντομα και έκανε την εξής θεωρία. Απλά διέρεσε τον όγκο. Έβαλε το στέμμα μέσα στο νερό και διέρεσε απλά τον όγκο τη στάθμη του νερού που είχε και βρήκε όντως και βρήκε ακριβώς το μέγεθός του. Και συγκρίνοντας το μέγεθος που θα έχει συνήθως το ασύ, διαπίστωσε ότι ένα μέρος της κορώνας ήταν νοθευμένο. Είχε πιο φθηνά μέταλλα. Είχε πάλι αυτός ο χρυσοχώρος και φθηνά μέταλλα. Και ο Ιέρωνας φυσικά, όταν το έμαθε αυτό, διέταξε την άμεση σύλληψη του χρυσοχώρου, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε. Τον εξόρισε, του έβαλε πρόστιμο, το σκότωσε ίσως. Κανείς δεν γνωρίζει. Απλά όλοι γνωρίζουν την ιστορία, είναι λίγο πολύ γνωστή και στα σχολεία το κάνουν. Ότι μπήκε στους δρόμους ένας τρελός και δεν έβρεκα. Και αυτός λένε ότι τι ψώνησε αυτός. Περνάθηκε. Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ναι, μάλιστα. Μια που είμαι αρχιτέκτονας. Ναι. Όποιο μέταλλο τσενάταμε, το εκτόπισμα του νερού είναι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εάν η κορώνα ήταν από χρυσό, το εκτόπισμα θα ήταν. Αν ήταν από πέτρα η κορώνα, διαφορά μέτρηση. Δεν υπάρχει διαφορά εκτοπίσματο. Δεν υπάρχουν δύο πέτρα. Και τη βάλουμε, ας πούμε, σε ένα δοχείο που να έχει ρυθμίσεις. Ναι. Θα δείξει τον όγκο της πέτρας. Τον ίδιο όγκο θα δείξει όμως αν η πέτρα είναι από χρυσά ή από σίδερο. Αυτή η πέτρα τον αναβόλησα εγώ. Το βάζω, άμα θέλουμε να μάθουμε τι όγκο έχει, το βάζουμε σε ένα κύπελο, σε ένα γυάλι που έχει διαβαθμίσεις. Το βάζουμε μέσα στο νερό που έχει, ας πούμε, 10 μονάδες στο νερό, το σκεπάζει και βλέπουμε ότι είναι 15.
αυτές οι πέντε πατρίδες είναι ποτέ. Αυτοί όμως μπορεί να είναι και από χρυσό και από σίδερο. Άρα το έβρεκα του Αρχιμίδη θα πρέπει να ήταν και κάτι άλλο. Δεν είναι ο, άλλο το εκτόπισμα. Το εκτόπισμα είναι κάτι το καθαρό. Δεν ξέρω το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Πηγαίνετε, πάρε ένα απλό δοχείο, βάλτε το γεμίστε το νερό και βάλτε μια γραμμή. Βάλτε το μέλλον του νερού, βάλτε μια γραμμή. Βάλτε ένα αντικείμενο, όσα βλέπετε και πάνω είναι. Και πόσο είναι. Αυτό το κάνουμε σε μονά, σε αντικείμενα, όπως αυτό που δεν είναι. Που δεν είναι εύκολα να. Που δεν είναι εύκολα να. Ωραία. Λοιπόν, να πω το δεύτερο τώρα. Μια δεύτερη επιρροή. Να πάρω μια δεύτερη επιρροή. Μια δεύτερη επιρροή. Την αναφέρει ο Αθήναιος. Μια δεύτερη επινόηση του Αρχιμίδη την αναφέρει ο Αθήναιος από την Αρχάτιδα, ο οποίος έκανε τους διπνοσοφιστές, έχει γράψει ένα βιβλίο τους διπνοσοφιστές, αναφέρει ότι ο ιερέας εξουσιοδότησε τον Αρχιμίδη να κατασκευάσει τη Σαμία, τη Σιρακουσία. Ένα τεράστιο κουράσιο όπλιο, το οποίο χωρούσε μέχρι και 600 άτομα και πάνω είχε και κήπους για διακόσμηση. Είχε ολόκληρους και μπορεί να είναι ολόκληρη διακόσμηση αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τώρα την αποχή του είναι ένα τεράστιο διαστάσιο κρουαζιερόπλοιο. Το πρόβλημα ήταν το βάρος. Ήταν υπερβολικό το βάρος. Το πλήρωμα, τα κυπουρικά και όλα τα άλλα. Προμήθειες και το νερό και όλα τα άλλα που είχε πάνω. Και κατασκεύασε ο Αρχιμίδης μια τεράστια βαλβίδα, η οποία έβγαζε το νερό. Και φρόντιζε να μην πληθυστεί αυτό το τεράστιο πλοίο. Μια τρίτη επινόηση που είχε κάνει ο Αρχιμίδης ήταν ένα μηχάνημα το οποίο ονομάζεται έναν είδος μικροσκοπικού πλανηταρίου το οποίο μπορούσε να μετρήσει την κλίση του ηλίου, του φεγγαριού και πέντε από τους εννέα πλανήτες, τουλάχιστον πέντε πλανήτες από τους εννέα τους μετρούσε αυτό. Α, συγγνώμη, το πλοίο το Σιρακούσια που είχα πει, το τεράστιο κουαζιόπλοιο. Το 19ο αιώνα η Βρετανική κυβέρνηση κατασκεύασε ένα παρόμοιο πλοίο βασισμένο στο σχέδιο του Αρχιμίδη και το ονόμασε SS Αρχιμίδης προς τιμή του. Λοιπόν, το πλανητάριο τώρα το αναφέρει ο Πάπος, ο Αλεξανδρινός, ένας Αιγύπτιος, και ο Κικέρονας, ο μεγάλος Ρωμαίος νομοθέτης, και αναφέρει ότι είχε αυτό το μηχάνημα και όταν καταλήφθηκε στις Σιρακούσες είχε πάρει στην κατοχή του ο Κλόδιος Μαρσέλος, ο Ήπατος, αυτό το μηχάνημα και το είχε. Και πολύ παρόμοια μηχανήματα είχε αργότερα ο Θέωνας. Και η κόρη του η Επαντία. Μία τέταρτη επινόηση του Αρχιμίδη είναι η Μοχλή. Αυτός είχε η Μοχλή βέβαια υπήρχε και πολύ πριν τον Αρχιμίδη, αλλά αυτός είχε κάνει καλύτερους και πιο ισχυρούς μοχλούς, οι οποίοι σήκωναν μέχρι και πλοία και τεράστια φορτία. Και ως γνωστόν, είναι λίγο πολύ γνωστή η φράση, ο Αρχιμίδης είχε πει: «Δώστε μου ένα μέρος να σταθώ και πάω σηκώσω τα πάντα». Λοιπόν, τώρα θα φτάσουμε λίγο στις πολεμικές του επινοήσεις που έχει κάνει. Αυτές είναι οι ειρηνικές επινοήσεις που έχει κάνει. Α, πριν φτάσουμε εκεί, ο Κόνος. Μια άλλη επινοήση που έκανε πριν τον πόλεμο με τους Ρωμαίους είναι ο Κόνος. Αυτός ανακάλυψε ότι μπορούσες να μετρήσεις τον όγκο του κόνου αυτού με το να μετρήσεις τη βάση επί του ύψους και να διαιρέσεις δια τρία από το κέντρο εδώ, τον κόνο, διότι χάνει το 1 τρίτο του εμπαδού του ο κόνος, ναι. Αν ήταν τετράγωνο. Δια τρία, είναι δια τρία. Γι' αυτό είναι μια τρομερή επινόηση, μια πέμπτη επινόηση που έχει κάνει, έναν καιρό ειρήνης. Και τώρα θα μιλήσουμε για τον πόλεμο που έγινε και εκεί έγιναν οι πιο γνωστές του επινοήσεις. Το 218, ο Χάνναμπο Μπάρκα, ο Καρχιδόνιος στρατηγός, ξεκίνησε από την Ισπανία, πέρασε την Γαλατία, πέρασε τις Άλπεις και νίκησε τους Ρωμαίους σε πάρα πολλές μάχες, ανάμεσα σε αυτούς Θρεπιά, Τρασιμίνη και η Μάχη των Κανών. Η Μάχη των Κανών είναι η μάχη στην οποία στήχησε τις Ρώμης 40 με 50.000 νεκρούς. Μέσα σε λίγες ώρες, με έναν ωραίο τέχνασμα, η Ρώμη έχασε το άνθος του στρατού της, τα χρήματά της
η Ρώμη ήταν, εγκαταλείφθηκε τότε από όλους τους συμμάχους της. Η Ρώμη βρέθηκε χωρίς στρατό, χωρίς κλίματα, χωρίς άντρες, να πολεμά Ισπανούς, Κέλτες, Καρχιδόνιους Φοίνικες, τους Έλληνες, τον Φίλιππον τον Πέμπτο και σχεδόν όλες οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, της Νότιας Ιταλίας, συγγνώμη, της Μάκρα Κέτσια, αποστάτησαν και πήγαν με τους Καρχιδόνιους με τον Ανίβα. Άλλες πόλεις έσφαξαν τις προρωμαϊκές φρουρές και δέχτηκαν μέσα τους Καρχιδόνιους, οι οποίοι βάλαν δικές τους φρουρές μέσα. Ο Ιέρωνας ήταν άνθρωπος ο οποίος έστειλε χρήματα και τρόφιμα συνεχώς στη Ρώμη και τη βοήθησε να κρατηθεί τουλάχιστον ακόμη 2 χρόνια. Δυστυχώς όμως, μετά από 50 χρόνια χρυσής βασιλείας, πεθαίνει ο άνθρωπος από τον κύρας. Και το διαδέχεται ο μικρός εγγονός του, ο γιος του είχε πεθάνει από ασθένεια νωρίτερα, και το διαδέχεται ο νεαρός εγγονός του, ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος όμως μετά από λίγους μήνες βασιλείας δολοφονείται από 2 αξιωματικούς του, τον Ιπποκράτη και τον Επικίδη, οι οποίοι ήταν μισοί Έλληνες, μισοί Φοίνικες στην καταγωγή, και γι' αυτόν είχαν συμμαχίσει με τον Ανίβα Πάρκα. Είχαν και από πιο πριν συνεννοήσεις. Και το στράτευμα που είχε υπήρχαν κάπου στο Ιλιοντίνος, μια πόλη λίγα χιλιόμετρα έξω από τις Σιρακούσες, το δίκησαν στην ίδια της Σιρακούσες, σφάξαν τον Ιερώνυμο μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, εξαρρύψαν ουσιαστικά σχεδόν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ιερώνα, κάνα χούντα στην πόλη, εξαναγκάσαν τον λαό να στραφεί με το μέρος του Ανίβα Πάρκα και να εγκαταλείψει τη Ρωμαϊκή συμμαχία. Τον Αρχιμίδη, όμως, σαν και αυτό ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, μην ξεχνάτε έτσι, ο Ιερώνας ήταν θείος του. Αυτόν τον ανάγκασαν να κατασκευάσει διάφορες πολεμικές μηχανές για να τους βοηθήσει να αποκρούσουν τη Ρωμαϊκή επίθεση. Όντως, το καλοκαίρι του 214, η Ρώμη διάταξε τον ύπατο Κλόδιος Μαρσέλος, τον γνωστό Κλόδιος Μαρσέλος και τον Άπιος Κλόδιος τον Πρέτορα, με όσο στράτευμα μπορούσε να διαθέσουν, μην ξεχνάμε ότι οι Ρωμαίοι πολεμούσαν και στην Ισπανία και Ελλάδα, σάρπιες παντού, με ελάχιστα στρατεύματα, χωρίς κρίματα, χωρίς τίποτα. Χάσανε τόσο στρατό, χάσανε όλα τα στρατεύματά τους ξέρετε. Και όμως κατάφεραν και στείλανε ένα τεράστιο στρατό να πλουπίζει τις Σιρακούσες. Είχαν τουλάχιστον 60 πολεμικά πλοία και άγνωστο πόσο πεζικό είχαν. Και ο Αρχιμίδης είναι γνωστός στην. Είναι περισσότερο γνωστός για τις εφευρέσεις που έκανε για να αποκρούσουν τους Ρωμαίους το καλοκαίρι του 214. Μία από αυτές τις επινοήσεις είναι ένας τεράστιος γάντζος. Φανταστείτε, ξέρετε ένα μηχάνημα που ξύνουν την πλάτη. Ένα μηχάνημα που είναι σαν γάντζος, ένα πλαστικό που ξύνουν την πλάτη. Δεν το κάνεις έτσι, άμα έχεις κάποια φαγούρα. Φανταστείτε αυτό σε τεράστιο μέγεθος. Αυτός ο γάντζος τον κρεμάσανε από τις επάλξεις, από τα τείχη των Σιρακουσών, από τη θαλάσσια μεριά. Σήκωνε τα πλοία στον αέρα. Γερανός, θα λέγαμε. Έναν είδος γερανός, αλλά έμοιαζε με το αυτό που ξύνει στην πλάτη σου. Το πλαστικό, το γάντζο αυτό. Το χερούλι. Αυτό το σχήμα είχε. Ήταν ένα είδος γερανός, έπιανε τα πλοία, τα σήκωνε αρκετά μέτρα στον αέρα. Άρα γερανός ήταν. Ναι, ένας γερανός. Το οποίο τα έπιανε με έναν τρόπο, τα σφίγγε, δεν μπορούσε να τα κόψουν. Α, τα σφίγγε. Τα ανέβαζε στον αέρα, τα άφηνε να πέσουν κάτω και σπάζανε σαν να ήταν παιχνίδια, ξέρω εγώ. Και πνιγόντουσαν φυσικά οι περισσότεροι άντρες. Μην ξεχνάς, οι Ρωμαίοι ήταν και παριόπλισμένοι, αλλά η στολή τους τους βούλιαζε. Έτσι, ήταν σιδηρόφραχοι. Και αυτό τους βάρηκαν. Συν το δόρυ, συν το αυτό. Ελάχιστοι μπορούσαν να κολυμπήσουν στη στεριά. Για να σωθούν μαζί με τον πεζικό. Έναν άλλο πράγμα που ανακάλυψε ήταν κατακέρτες. Φυσικά κατακέρτες υπήρχαν αιώνες πριν τον Αρχιμίδη. Απλά ο Αρχιμίδης κατασκεύασε πιο ισχυρούς και πιο μεγάλης ακρίβειας κατακέρτες. Και αυτόν τον οποίο τον έκανε ευρέως γνωστό, η επινόηση πολεμική που είναι οι καθρέφτες. Οι καθρέφτες που έριχναν οι ακτίνες του ήλιου, οι οποίες αντικαταθρίζονταν από τους καθρέφτες και έκαναν τα πλοία. Αυτό το γεγονός μας το αναφέρουν φυσικά πηγές πολύ αργότερες από την εποχή του, μας το αναφέρει ο Λουκιανός, ένας Σύριος σαντηρικός συγγραφέας και ο Ανθέμιος, ο οποίος είναι ένας από τους 2 αρχιτέκτονες της Άγιας Σοφιάς. Αυτοί οι 2 το αναφέρουν. Και θα το περιγράψω ακριβώς, έχω μαζί μου τη μάχη αυτή, γίνανε τουλάχιστον 2 πανίσχυρες μάχες, στα τείχη, το οποίο θα περιγράφει το έναν ο Πολύβιος και το έναν ο Τίτος Λίβιος, και το έχω εδώ ακριβώς, θα σας διαβάσω το πόσμο από εδώ πέρα.
Πριν διαβάσω αυτό το πρόσφατο, ήθελα να αναφέρω ότι το 16ο αιώνα, στην Αναγέννηση, ένας Γάλλος γνωστός επιστήμονας, ο Ρενέ Τεσκαρτέ, αν τον έχω κάποια ακουστά, υποστήριξε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εφικτό αυτή η επινόηση του Αρχιμίδη και ότι ο Ολυμπιανός, ο Ανθέμιος από τις Τράλες ή κάποιοι άλλοι που αναφέρουν αυτήν την γεγονός, ψεύδουν καθεστώς. Υποστήριξε αυτός ο Γάλλος. Όμως το έτος 1973, ένας Έλληνας, αξιόλογος Έλληνας επιστήμονας, ο Ιωάννης Ακάς, έκανε ένα πείραμα το έτος 1973, λίγο πριν πέσει η Γούντα, στο λιμάνι του, στο Σκαλαμαγκά. Λίγο, 1973. Στο Σκαλαμαγκά έγινε αυτό το μηχάνημα και όντως έβαλαν κάποιους καθρέφτες και έκαψαν ένα πλοίο, κατάφεραν και έκαψαν ένα πλοίο, το οποίο έμοιαζε μετά με τις Ρωμαϊκές Τριήδεις. Φυσικά όμως φρόντισε ο Σακάς να γίνει αυτό σε μία μέρα, την οποία δεν είχε καθόλου σύννεφα, και αφού το πλοίο ήταν ακίνητο. Και τους πήρε γύρω στα 10 λεπτά να το καθρώσουν αυτό. Έλαντε όμως που ο Αρχιμίδης το έτος 214, το καλοκαίρι του 214 το έκανε, ενώ τα Ρωμαϊκά πλοία ήταν ακινήσει. Και δεν ξέρω με την καιρό ρίχνει εκείνη την ημέρα, το 2014, πώς είναι εδώ να γνωρίζουμε. Ωραία, θα σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα των τουλάχιστον δύο μάχων που είχαν γίνει, στους οποίους αναφέρει ο Τίτος Λίβιος, και ο Πολύβιος, που αναφέρει περίπου τα ίδια πράγματα, που φέρει το πρόσωπο του Τίτου Λίβιου, ενός Ρωμαίου ιστορικού της εποχής. Όχι της εποχής, εποχής του Αυγούστου, 200 χρόνια αργότερα, περίπου. Έχει γράψει το. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι εξαπόλυσαν μια τεράστια, είναι στα αγγλικά, αλλά το μεταφράζω πολύ γρήγορα. Οι Ρωμαίοι είχαν κάνει μια τεράστια απόπειρα να χτυπήσουν τα τείχη και σίγουρα θα κατάφεραν το στόχο τους αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή, ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης ήταν απαράλληλες οι γνώσεις του, ήταν μοναδικές στην αστρονομία και ήταν ο μοναδικός κατασκευαστής τύπων artillery, πολεμικών κατασκευών. Διάφορου τύπου, με τους οποίους, λέει, με ένα δάχτυλο και μόνο, μπορούσε να καταστρέψει και τις πιο καλοοργανωμένες επιθέσεις του εχθρού. Το τείχος του τείχου ήταν ανώμαλο κάπως, ήταν παντού οι οχυωμένοι υπόλοιποι, ήταν δύσκολο να την προσβάλλουν. Αλλά υπήρχαν και κάποια σημεία που ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο προσβάσιμα. Λοιπόν, εκεί, στα πιο προσβάσιμα τμήματα των τείχων, ο Αρχιμίδης τοποθέτησε διάφορα είδη πολεμικών μηχανημάτων. Ο Μαρσέλες χτύπησε το τμήμα της πόλης, το οποίο λεγόταν Αχραδίνα, το οποίο έφτανε και στο παραθαλάσσιο μέρος με 60 τρίδες. Στα περισσότερα πλοία είχε τοποθετήσει ο Κλόβιος Μαρσέλες, τοξότες και σφεντονιστές, το οποίο μπορούσαν να χτυπήσουν από μακριά. Επίσης, ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες με ακόντια μικρά, το οποίο ήταν πολύ αποτελεσματικά. Κάποιες τρίτες μάλιστα τις είχαν δέσει μαζί, κάποιες αυτές τις είχαν δέσει μαζί κάπου 7-8 και πάνω τοποθέτησαν και έναν τεράστιο γριό, πολεμικό γριό. Λοιπόν, ο Αρχιμίδης για να αντιμετωπίσει αυτόν την καλά οργανωμένη επίθεση των 60 τριγυρών κατά των τείχων της Αχροδίνης, έβαλε διάφορα είδη πολεμικά είδη. Έριχνε τεράστιους βύθους τεραστίων διαστάσεων, μετά έριχνε και μικρότερους βύθους με τεράστια ταχύτητα. Τεράστιους λίθους. Ναι. Τεράστιους λίθους έριξαν και μπούριαζαν τα πλοία. Έκανε επίσης, μια άλλη επίνοηση. Από τα τείχη έβγαζαν έναν είδος λάσο, το οποίο έριχναν και τραβούσαν τα πλοία. Λάσο, έναν είδος λάσου. Μάλλον αυτό που εννοεί είναι ο κρυός που σας είχα πει, ο κρυός. Ο γάντζος που έριχνε τα πλοία, τα έφερνε τουλάχιστον, όπως λέει, 15 πόδια και τα έφυγε κάτω. Κατάφερε με τη βοήθεια των πολεμικών του μηχανών να καταστρέψει όχι μόνο τις ξεχωριστές τρίδες που... Κάτσε κάτω.
Κάτσε κάτω. Πάρ' το βιβλίο και κάτσε. Πάρ' το βιβλίο και κάτσε. Μιλάει ο άνθρωπος, ρε. Αγγέλη, πάρ' το κάτσε. Λοιπόν, κατάφερε με τους πολεμικούς να καταστρέψει μάλιστα και τη σαμπούκα, το οποίο ήταν τοποθετημένη πάνω στους 8 τρίτες. Και επιθύζοντας αυτό, αναγκάστηκε να διατάξει ο Μαρσέβρας να αποχωρήσουν τα πλοία τους. Την επόμενη μέρα κάνανε και μια νυχτερινή επίθεση, όπου πίστευαν ότι θα τους παίρνανε εξαπρόπτυπους τους Σαρακούσιους. Όμως πάλι άνοιξαν από τις διάφορες τρύπες από τις επάξεις και πήγαν χιλιάδες βλήματα, πέτρες, με τεράστια ακρίβεια, τους οποίους οργάνωσε ο Αρχιμίδης, και πάλι κατάστρεψαν τα πλοία και σκότωσαν και πάρα πολλούς εκατοντάδες λεγιονάριους. Και πάλι ο Μαρσέλος διάταξε να αποχωρήσουν οι Ρωμαίοι. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 214. Και ο Μαρσέλος είπε, αφού δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την τεράστια διάνοια του αυτού του Αρχιμίδη, εμείς θα κάνουμε το εξής. Θα αποκλείσουμε την πόλη με διάφορα χειροματικά έργα, όπως κάνανε και οι Αθηναίοι παλιότερα, το 313. Και θα τους ξαναγκάσουμε να παραδοθούν από έλλειψη τροφίμων. Αυτός ο αποκλεισμός, δηλαδή βασικά γίνανε αυτές οι δύο τεράστιες επιθέσεις, αλλά αποτύχανε. Συνεχίζει ο αποκλεισμός. Το υπόλοιπο του 214, το 213 ολόκληρο τον χρόνο δεν σημειώνονται. Ο Λίβιος, ο Πολύβιος και άλλοι δεν σημειώνουν κάποια ιδιαίτερη μάχη να έχει γίνει, αλλά συνέχισε αυτός ο αποκλεισμός. Και φτάνουμε στο έτος 212. Ο Κλόδιος Μαρσέλος, φυσικά από κόνσουλ, γίνεται προ-κόνσουλ, γίνεται αντίπατος, μαζί με τον πρέτρο του Κλόδιος. Και τότε τι είχε γίνει, πώς καταλάβαν την πόλη οι Ρωμαίοι. Είχαν δώσει λίτρα κάποιοι απ' έξω για να ελευθερώσουν ένα Σπαρτιάτη, το λέγανε Δάμικο, ο οποίος ήταν μέσα στην πόλη, δώσανε λίτρα για να ελευθερωθεί αυτός, αφού δεν ήταν Σαρακούσιος. Και τότε ο Μαρσέλος, σαν να μιλούσε, συνομιλούσε με αυτούς που θα δίνανε τα λίτρα, πρόσεξε περίπου ένα αδύναμο σημείο στο τείχος. Και υπολόγισε με την άκρη του ματιού του πόσο είναι αυτή η σκάλα. Πόσο μέγεθος έχει. Μέγεθος είναι περίπου και κατασκεύασε σκάλες ισότιμες με το ύψος του συγκεκριμένου τείχους. Και διάλεξε μία μέρα όπου οι Σαρακούσοι γιορτάζανε τη γιορτή της Αρτέμιδος. Οι Σαρακούσοι φυσικά, αφού είδαν ότι οι Ρωμαίοι δεν τολμούν πλέον, έχει κάπου 1,5 χρόνο να τους επιτεθούν και απλά κάθονται στα πτρώματα τους, δεν θα τολμούσαν να ενοχλήσουν και μάλιστα και μια ιερή γιορτή σαν της Αρτέμιδος, και το έριξαν στο ποτό, στο φαγωπότη, στο γλέντι, και το βράδυ ξαφνικά μπαίνουν οι Ρωμαίοι μέσα και κάνουν εντελώς αξιοπρόπτωτους τους Σιρακούσιους, σφάζουν αρκετούς και καταλαμβάνουν περίπου τη μισή πόλη. Τώρα οι Σιρακούσες βέβαια είχαν και ένα. Στο μέσα μέρος των Σιρακουσών υπήρχε ολόκληρα σειρές από οχυρώσεις. Δηλαδή, αν καταλάβαινε στις Σιρακούσες, υπήρχαν ας πούμε και άλλες 3-4 πόλεις. Ήταν ας πούμε 3-4 ξεχωριστές πόλεις στις Σιρακούσες. Υπήρχε και το νησί της Ακραδίνης. Αυτό που κατάφερε το βράδυ εκείνο στη γιορτή της Αρτέμιδος ήταν να καταλάβει ας πούμε τη μισή πόλη. Αυτοί οι τύρανοι, ο Ιπποκράτης, ο Επικίδης μαζί με τον Αρχιμίδη και τους άλλους, κρατούσαν και το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο τμήμα της πόλης. Και κάλεσαν προς βοήθεια τους Καρχιδόνιους να στείλουν ενισχύσεις. Όλοι θα χάναν την πόλη, αν δεν έχουν σύντομα ενισχύσεις. Και τότε, το καλοκαίρι του 212, εμφανίζεται ο Φοινικικός στόλος με τον Βίρκαρ, τον Χιμίλκο και τον Μωρίκους, έναν Ισπανό. Και τι γίνεται, κάθονται και τα δύο στρατεύματα, οι Έλληνες και οι Φοίνικες από τη μία μεριά, οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες συμμάχοι τους από την άλλη μεριά, και δεν κάνουν τίποτα. Και τότε έρχεται ένας λοιμός. Ο λοιμός όμως, σαν από θεία εκδίκηση, να το πείτε. Πολλοί το θεωρούσαν την εποχή θεία εκδίκηση. Αυτός ο λοιμός δεν πείραξε τόσο τους Ρωμαίους και τους Έλληνες που ήταν μαζί τους, πείραξε τους Καρχιδόνους και τους Έλληνες που ήταν από την αμερική μεριά. Δεν είναι σαν ο Θεός να τιμωρεί μόνο αυτούς και να αφήνει τους άντρες. Δεν το θεώρησαν εκείνη την εποχή. Και αφού αποδυναμώθηκαν αυτοί, οι Καρχιδόνοι χάσαν πάρα πολλούς άντρες από το λοιμό, από την υπομονωτικό λοιμό, γίνανε 2-3 μάχες, όπου σκοτώνανε και ο Μωρίκους, σκοτώνανε και ο Ιπποκράτης, ένας από τους δύο τύρανους στο λοιμό, και τότε οι Φοίνικες Καρχιδόνοι με το υπόλοιπο στάτευμα που τους είχε μείνει, τα μαζεύουν, βάζουν και τον επικίνδυνο τύρανο πάνω στα πλοία και δραπετεύουν. Και πριν καταφέρουν να δραπετεύσουν αυτοί, και καθώς καταλάβανε οι Ρωμαίοι και το τελευταίο τμήμα της πόλης, ένας Ρωμαίος στρατιώτης, ο οποίος είχε κατά τις πηγές δωροδοκηθεί από κάποιους άγνωστους που είναι, βρήκε έναν γέρο γύρω στα 70 έτη, μουσική πάνω στη θάλασσα, το ζωγραφίζει κάποιους κύκλους.
και ως γνωστόν ή λίγο πολύ γνωστό, ότι οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Αρχιμίδης σε αυτόν τον λεγιονάριο των δωροδοκιμένων ήταν «Μη νουμου τους κύκλους τάνατε». Και, είναι, και το αυτό που ζωγράφησε είναι και υπάρχει αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο σχήμα είναι. Και όταν ήμουν μικρός το είχα δείξει σε έναν καθηγητή μου που έκανε ιδιαίτερα μαθηματικά. Και μου το είχε εξηγήσει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το συγκεκριμένο που έκανε εκείνη τη μέρα. Το τελευταίο σχέδιο που είχε κάνει στον άνθρωπο. Ο Κλώδιος Μαρσέλος φυσικά ανακάλυψε ποιο ήταν αυτό ο λεγιονάριος. Το συνέλαβε και τον εκτέλεσε στην επιτόπου. Έδωσε, μας αναφέρει ο Πλούταρχος ότι είχε δώσει αποζημίωση, κάποια χρηματική αποζημίωση στους συγγενείς του Αρχιμίδη. Έκαναν και ανακρίσεις και βάλαν πάνω αυτόν τον λεγιονάριο. Οι Σιρακούσοι, όσοι δεν σκοτωθήκαν από το λοιμό και από τις μάχες, τους δόθηκε πλήρης ελευθερία, αλλά χάσαν τις περιουσίες τους. Ως τιμωρία για την αποστασία αυτή, χάσαν περιουσίες, αλλά τουλάχιστον σώσαν τη ζωή τους. Και σιγά σιγά καταθώσαν να ξαναχτίσουν την πόλη τους. Λοιπόν, τα γραπτά του Αρχιμίδη δεν σώζονται ακριβώς. Αλλά τα γραφτά του μας τα αναφέρουν οι εξής συγγραφείς. Ο Ισίδωρος από τη Μίλητο, ο οποίος είναι ένας από τους δύο, όπως είχαμε πει, αρχιτέκτονες που χτίσαν την Άγια Σοφιά, καθηγητής μαθηματικών και στην Αλεξάνδρεια και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ευτόκιος από το Άσκαλο, ένας Εβραίος μαθηματικός, ο Πάφος, ο Αλεξανδρινός. Ο Θέωνας, ο Αλεξανδρινός, ήταν ο πατέρας της Ιπατίας, μια μεγάλη μορφή, και αυτός είχε στο σπίτι του ακριβώς και το πλανητάριο, ένα μικρό πλανητάριο, το οποίο μπορούσε, όπως είχα πει προηγουμένως, να μετρήσει εκεί που πήγαινε ο Ήκιος, το Φεϊκάνη και 5 από τους 9 πλανήτες τουλάχιστον. Από αυτά φυσικά επηρεάστηκε και η ίδια η Ιπατία, μεγάλη μορφή του 5ου αιώνα. Ο Ανθέμιος, επίσης ο δεύτερος, ο Ανθέμιος από τις Τράπεζες, είναι ο δεύτερος αρχιτέκτονας της Άγιας Σοφιάς. Ιπατία 292 μετά Χριστό. Ναι. Επίσης, έργα του Αρχιμίδη σώζονται από τον Άραβα συγγραφέα Ταπίτ Ιμπιν Γκούρα, το οποίο μετάφρασε αργότερα και στη Δυτική Ευρώπη ένας Φράγκος, ο Ζεράρτ, από την Κρεμόνα. Και από τον Άραβα ακριβώς το πήραν αυτός ο Ζεράρτ και τα μετάδωσαν και στην Δυτική Ευρώπη αυτά τα έργα. Ήταν αμφίβολα μια από τις πιο μεγάλες μορφές. Εισάξιος ενός Ερατοσένη, ενός Θέωνα, μιας Ιπατίας, ενός Κόλωνα της Σάμου, ενός Βιτρούβιου του Ρωμαίου, του Αθήνου διπλωσοβιστή, του Πάπου της Αλεξάνδρειας, άξιος λόγου ενός Κικέρωνα. Αναφέρει όλα αυτά για τη ζωή του Πλούταρχος, ο Τίτος Λίβιος, ο Ρωμαίος, ο Πολύβιος, ο Αρκάδας. Και επηρέασαν φυσικά αυτούς που χτίζαν και την Άγια Σοφιά, αυτούς που ήταν στην Αλεξάνδρεια, την Ιπατία, τόσα χρόνια αργότερα. Έτσι. Πέθανε σε ηλικία περίπου 75 ετών το καλοκαίρι του 212 από κάποιο Ρωμαίο δωροδοκιμένο. Αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν αυτός που πλήρωσε αυτό το λεγιονάριο και γιατί. Φθόνος, ζήτια, ποιος ξέρει. Τουλάχιστον ο Κλώδιος Μαρσέλας, αυτός ο ύπατος, που κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να αποτάξει την πανίσχυρη πόλη των Σιρακουσών, προσπάθησε τουλάχιστον να αποδώσει κάποια στην οικογένεια του κάποιες τιμές και κάποιες. Ευχαριστούμε πολύ τον. Είδαμε κι άλλοι. Τίποτα. Όχι, όχι, ασάς τουλάχιστον. Άξιο τέχνου της πατρίδος. Ερωτήσεις να μιλήσω. Να μιλήσω και να πω ότι ήταν από τη Σύρο, από τη Συρία, όχι, από τη Συρία ο Λουκιανός, αλλά ήταν Έλληνα. Όχι, όχι, το λέει ο ίδιος, είναι Σύριος. Ποιος? Από τη Σαμόσα, το Λουκιανός. Σύριος, το λέει. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω διαβάσει πάντως ότι ήταν. Σαν τελικό του δεύτερο μετά Χριστού, πολύ αργότερα από το Σύρο. Πολύ αργότερα. Έλληνα, ο οποίος ζούσε εκεί. Αλλά ήθελα να μάθω, αν μπορείς να μου πεις, γιατί ο Αγαθοκλής. Ο Αγαθοκλής δεν πίστευε ότι ήταν ένας τύραννος επίσης. Πάρα πολύ τύραννος. Πώς λέγεται αυτός ο. Ο χειρότερος από όλους συγκεκριμένα ήταν ο Αγαθοκλής. Ο Φωνιάς. Και τι, Φωνιάς ήταν ή. Φωνιάς του ίδιου του λαού. Ο Αγαθοκλής είχε υποσχεθεί π.χ. στους Σιρακούσιους. Σιρακούσιους. Με τη βοήθεια Φινίκων έκανε πραξικόπημα το 1916. Πέρασε στην ίδια τη Βόρεια Αφρική, σκότωσε τους δικούς του, σκότωσε τα παιδιά του. Ήταν ένας ψυχοπαθής τύραννος πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει εμένα τον Γουλιέρμο μια ερώτηση. Ρώτασε εδώ. Εσύ. Είχε ρόλο με τους Αρχιμίδης. Ναι.
Του τις έβρισκε ο γέρονας, ο θείος του, ο βασιλιάς. Άλλη ερώτηση. Δεν γνωρίζω. Άλλη ερώτηση πιο σοβαρή. Ναι, Ευαγγέλη. Ενώ το συνεχώ έχω διαβάσει, έχω ακούσει ότι ο Αγαθοποιής ήταν Έλληνα. Έβαζε μισθοφόρους και μετά βάζα άλλους μισθοφόρους να σκοτώνω άλλους μισθοφόρους. Μην γελάτε. Ήταν αγιονοκτόνος ο Αγαθοποιής. Ήταν και ομοφυλόφιλος. Για τον Αγαθοκλή λέμε άλλο θέμα. Και αυτός φταίει που αυτή λοιπόν, και αυτός ο Αγαθοποιής φταίει που αυτοί οι Ιταλοί καταλάβαν τη μισή αυτή την πόλη. Τους επέλυσε και την πόλη και σπάξανε τον κόσμο. Λοιπόν, όχι, να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν ένας πίνακας τον οποίο ξεβάψανε και βρέθηκε αυτό έτσι, δεν είναι ικανό. Γι' αυτό δεν λες τώρα. Ναι, μπράβο, συνεχίστε. Δεν νομίζω να ήταν πίνακας. Από ό,τι θυμάμαι που είχα διαβάσει, ήταν γραπτό χριστιανικό κείμενο, το ξύσανε και βρέθηκε από κάτω στο κείμενο του Αρχιμίδη. Του Αρχιμίδη, ναι, ναι. Το νομικό του Αρχιμίδη είναι κείμενο. Όχι, δεν είναι του ιδίου Αρχιμίδη. Ναι, δεν είναι του Αρχιμίδη, είναι... Και μάλλον λένε το αγόρασε ο Bill Gates. Ναι, έτσι έχω. Περιβόητος, πολύ εκατομμυριούχος. Τώρα η ερώτηση, επί του... για τους καθρέπτες. Καθρέπτες ήτανε ή μήπως ήτανε φακοί. Ήτανε... Καθρέπτες ήτανε, το οποίο αντικατόπιζε το ένα στον άλλο. Φακοί ήταν. Φακοί, ναι, φακοί ήταν. Καθρέπτες, φακοί. Μια σειρά από φακοί. Ήτανε κύλοι καθρέπτες. Κύλοι καθρέπτες. Κύλοι καθρέπτες, ναι, κύλοι καθρέπτες. Μια σειρά. Ήτανε και τα δύο. Ναι. Όχι και τα δύο, κύλοι καθρέπτες που συγκεντρώναν την αυτή με τους δύο σκοπιστές. Καθρέπτες. Αλλά μην ξεχνάτε ήταν εγκυνήσει τα πλοία στις δύο μάχες που γίνονται. Γιατί ο φακός είναι. Δεν είναι διευκρινισμένο. Λέω μήπως για να καλύψει αυτό που ξέρουμε εμείς. Που με ένα μικρό φακό. Ανάβουμε τσιγάρο με ένα μικρό φακό. Συγκεντρώνανε πολλούς καθρέπτες. Συγκεντρώνανε πολλούς καθρέπτες. Πολλούς συγκεντρώνανε και αυξάνανε την ακτινοβολία. Μήπως για να καλύψει τέτοιο. Σαν και το δικό μας. Που με ένα μικρό τέτοιο φακό ανάβουμε τσιγάρο. Ναι, από το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σε πιο μεγάλη έκταση, σε πιο μεγάλη κορφή, μάλιστα.